Προσευχή, αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είμαστε σελίδα 954 από το κεφάλαιο Ιωταζήτα και το εδάφιο 13. Σελίδα λοιπόν 954, Ιωταζήτα 13. Τώρα δε έρχομαι προσέ και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, για να έχουσι τη χαρά μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγο σου και ο κόσμος εμίσει σε αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλα εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα σε αυτούς εις τον κόσμο. Και εγώ υπέρ αυτών αγιάζω εμ' αυτών, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων δι' εμέ δια του λόγου αυτών, δια να είναι πάντες εν, καθώς οι πάτερις εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ εμή απέστειλας. Λίγες λοιπόν ώρες πριν ο Κύριος μας εγκαταλείψει τους μαθητάς του, καθώς γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει ότι σε λίγες ώρες θα τον παραδώσει ο Ιούδας, θα συλληφθεί, θα βασανιστεί, την επόμενη μέρα θα σταυρωθεί, θα ταφεί, αλλά επειδή ευρέθη άμωμος, επειδή δεν ευρέθη μόμος αυτόν, γι' αυτό και ο πατέρας θα τον αναστήσει όπως και τον ανέστησε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η τελευταία προσευχή, γιατί προσεύχεται μόνο για τους μαθητάς του την ώρα αυτή. Για τους μαθητάς του τους 11, αλλά και για όλους τους μαθητάς του εκείνης της εποχής, αλλά και για όλους τους μαθητάς του στους αιώνες που θα δεχτούν αυτόν σαν Κύριο, σαν Θεό αληθινό, και θα τον επικαλεστούνε και ο Πατέρας Θεός θα τους σώσει. Γι' αυτό εξηγεί λέγοντας: δεν προσεύχομαι για τον κόσμο, αλλά προσεύχομαι για αυτούς που εσύ μη έδωκας και είναι δικοί σου. Όχι ότι ο Χριστός δεν προσεύχεται για τον κόσμο, άλλωστε όταν σταυρωνότανε δεν δίστασε να πει: Πάτερ άφεσαι αυτής, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουνε. Ο Χριστός βεβαίως προσεύχεται για όλους και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται μόνο για τους μαθητάς του και μάλιστα δεν προσεύχεται κατηδίαν προς τον Πατέρα, ώστε να μην γνωρίζουμε τι και πώς προσεύχεται, αλλά προσεύχεται, θα έλεγα, δημόσια, αν και προσεύχεται μπροστά στους μαθητάς του, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν πώς και τι προσεύχεται και για αυτούς, αλλά να γνωρίζουμε και εμείς και με απόλυτη λεπτομέρεια το Πνεύμα το Άγιο μέσα διά του Ιωάννου του Αποστόλου περιέγραψε την υπέροχη αυτή και πάρα πολύ αποκαλυπτική προσευχή του Χριστού. Δεν προσεύχομαι λοιπόν για τον κόσμο αλλά για αυτούς που μου έδωκας, γιατί είναι δικοί σου, εσύ μου τους έδωκας, άλλωστε τα δικά σου είναι δικά μου και τα δικά μου είναι δικά σου, γιατί είμαστε απολύτως ένα. Και ενώτησε αυτή στην ζωή του ενσαρκή προήλθε δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ο Θεός έδωσε σε αυτόν το Πνεύμα χωρίς μέτρο. Η πρώτη λοιπόν βασική προσευχή του είναι «Πάτερ Άγιε», απευθύνεται δηλαδή στον μοναδικό Άγιο, ξεχωριστό πρόσωπο, τον Πατέρα του. «Πάτερ Άγιε, αυτό που σε παρακαλώ είναι να φυλάξεις αυτούς εν το όνοματί σου», δηλαδή στην αγάπη σου, γιατί μόνο ο Χριστός αποκάλυψε και μόνο ο Χριστός αποκαλύπτει και μόνο δια του Ιησού Χριστού μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό σαν Πατέρα, τον Πατέρα Θεό. Αποκαλύπτει τον Θεό σαν Πατέρα μας και μόνο δια του Ιησού Χριστού μπορούμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα και μόνο εν το κρυπτό, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει το Πατέρας, όπως είπαμε πολλές φορές, το οποίο είναι απαραίτητο, αναγκαίο, που μεταβάλλει την πνευματική ζωή του ανθρώπου όταν κατανοήσει ότι ο Πατέρας είναι πρόθυμος να του αποκαλυφθεί
ώστε ο άνθρωπος να τον γνωρίσει, καθώς και εγνωρίστη από τον Πατέρα Θεό. Προσεύχομαι λοιπόν πρώτα να τους φυλάξεις την πατρική σου αγάπη εν το ονόματι σου. Εάν τους φυλάξεις και μείνουν μέσα στην αγάπη σου, όπως άλλωστε είπε «Εμέ ηγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, γι' αυτό μείνετε στην αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς μου και μένω στην αγάπη αυτού, έτσι και εσείς αν φυλάξετε τις εντολές μου θα μένετε στην αγάπη μου». Άρα λοιπόν φύλαξέ τους την αγάπη σου Πατέρα, την πατρική, φύλαξέ τους την αγάπη μου Πατέρα, γιατί εμείς είμαστε εν, γιατί εάν μόνο είναι φυλαγμένοι, προστατευμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού Πατρός, επειδή φυλάνε τις εντολές του Χριστού, τότε θα είναι ένα. Δεν υπάρχει πιθανότης καμία να είναι ένα-δύο άνθρωποι αν δεν είναι κρυμμένοι, φυλαγμένοι, πεφυλαγμένοι μέσα στην αγάπη του Πατρός εκ τούτου και στην αγάπη του Ιησού Χριστού, και η αιτία είναι μία εάν φυλάτουν τις εντολές του Χριστού, και η πρώτη εντολή του Χριστού είναι «αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα». Γι' αυτό και δια της εντολής αυτής αφενός μένουμε στην αγάπη, φυλατώμεθα στην αγάπη του Πατέρα και του Χριστού, αλλά και ο Θεός μας κάνει ένα μεταξύ μας και ένα με τον Χριστό, και ο Χριστός μας κάνει ένα με τον Πατέρα. Στο 13 λοιπόν εδάφιο συνεχίζει ο Κύριος μας. «Τώρα δε που προσεύχομαι, εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω ότι έρχομαι προσέ, και αυτά είναι τα τελευταία λόγια που μιλάω στον κόσμο αυτό, σαν άνθρωπος του κόσμου, σαν άνθρωπος εν τη σαρκή αυτού. Εγώ φεύγω τώρα από αυτή τη ζωή και τα τελευταία λόγια που λέω είναι αυτή η προσευχή, γιατί δι' αυτής της προσευχής θα έχουν μέσα τους τη χαρά μου, και η χαρά μου θα κάνει αυτούς να έχουν χαρά πλήρη». Δηλαδή η ενότητα των αδελφών, η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και ο σύνδεσμος της τελειότητος που είναι η αγάπη, η ενότητα είναι αυτή η οποία αφενός μεν προέρχεται επειδή φυλάτω με τα σεντολάς του, και αφετέρου είναι αυτή η οποία μας κάνει να είμαστε επιφυλαγμένοι στην αγάπη του Θεού Πατρός, και έτσι η χαρά του Χριστού, και αν θυμηθούμε ότι η δύναμής μας είναι του Κυρίου η χαρά, άρα η χαρά του Χριστού που είναι δύναμη σε μας, μας κάνει κάτω από οποιασδήποτε δύσκολες συνθήκες και αν βιώνει ο άνθρωπος, η χαρά του, η χαρά μας να είναι πλήρης. Άλλωστε το λέει και πιο καλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Το ξαναδιαβάζω. «Εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου», δηλαδή θα είστε επιφυλαγμένοι στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη του Χριστού, «και ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει μέσα σας η δική μου η χαρά που θα είναι η δύναμή σας, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε εάν είναι η χαρά του Χριστού μέσα μας χωρίς διακοπή, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες δύσκολες και αν βιώνουμε σαν άνθρωποι, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες, εάν η χαρά μας είναι, αν η χαρά του Χριστού είναι μέσα μας, η χαρά μας είναι πλήρης. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω σήμερα αν η χαρά μου είναι πλήρης, που σημαίνει τι? Πρώτον, πάσαν την μέριμναν την έχω ρίψει σε Αυτόν, όπως θέλει ο Χριστός. Δεν μεριμνώ περί μηδενός.
γιατί γνωρίζω ότι ο Χριστός, ο Πατέρας Θεός με ρυμνά για μένα. Και όχι θεωρητικά με λόγια, αλλά στην πράξη, στην ουσία, πάσαν την μέριμναν, εάν τη ρίψομεν σε αυτόν, τότε ο Θεός θα αναλάβει. Και πώς μπορούμε να ρίξουμε τη μέριμνά μας σε αυτόν? Είναι να του γνωρίσουμε τα ζητήματά μας, μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής. Δηλαδή να πάμε επισήμως, η λέξη είναι δική μου, επισήμως όμως το εννοώ, στο ταμείο μας με ένα βασικό σκοπό, να του περιγράψουμε τις μέριμνες μας, τις στενοχώριες μας, τις αγωνίες μας. Εάν μάλιστα τυχαίνει ο άνθρωπος να είναι και παντρεμένος, να πάει με τη γυναίκα του ή με τον άντρα της, αλλά και αν δεν είναι, να πάει μόνος του με τον Χριστό και να περιγράψει με λεπτομέρειες τις σκέψεις του, τις αγωνίες του, τους φόβους του, με αίσθημα ευχαριστίας γιατί ο Θεός τον ακούει, επειδή ό,τι πράττει το πράττει κατά το θέλημά του και είναι βέβαιον ότι το ακούει γιατί το πράττει επί το λόγο του Κυρίου, δια της δεήσεως και της προσευχής. Και τότε θα συμβεί το μεγάλο θαύμα, η ειρήνη του Θεού, που λείπει όταν είναι γεμάτος από μέριμνες και αγωνίες και φόβους ο άνθρωπος και ανησυχίες. Τότε η ειρήνη του Θεού θα τον διαφυλάξει, θα του διαφυλάξει και την καρδιά του και τους διαλογισμούς του, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Και πεφυλαγμένος στην αγάπη του Θεού Πατρός διά του Ιησού Χριστού, ο Θεός της ειρήνης από εκεί και πέρα θα είναι μαζί του. Και ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που αγιάζει τον άνθρωπο στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, για να τον καταστήσει άμεμπτο στην πορεία του. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα έρθει να του αποκαλύψει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να του δώσει και τη δύναμη να το εκτελεί. Και ο άνθρωπος πια αυτός διά του Ιησού Χριστού από το Θεό της ειρήνης θα είναι όχι επιλύσμων ακροατής αλλά εκτελεστής έργου. Αρκεί όλα αυτά τα στάδια να τα περνάει ταπεινά, χωρίς φιλοπρωτεία γιατί θα τα χάσει όλα, ταπεινά με πίστη και αφιερωμένος στο Θεό, περιμένοντας να δει τη συνέχεια από το Θεό. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα κάνει τον άνθρωπο αυτό να θριαμβεύει δια του Ιησού Χριστού, καθώς θα συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια του ο Θεός της ειρήνης. Και τότε η αγάπη του Χριστού θα έρθει να πλημμυρίσει τον άνθρωπο. Γιατί ο χριστιανισμός είναι πράξης, δεν είναι φιλοσοφία ούτε θεωρία. Τότε θα πλημμυρίσει η καρδιά του με τη χαρά του Χριστού και η χαρά του ανθρώπου αυτού θα είναι πλήρης, γιατί θα βλέπει έναν παντοδύναμο Θεό να είναι μαζί του. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, απευθυνόμενος προς τον Πατέρα, του λέει «τέλειωσα εγώ». Εγώ τέλειωσα, το έργο μου επί της γης το έκανα και σε δόξασα, και εκείνο που αφήνω τώρα στους ανθρώπους είναι τη χαρά μου για να είναι η χαρά τους πλήρης. 14 εδάφιο. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και ο κόσμος σε μίσησε αυτούς. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, εάν ο Χριστός μας δώσει το λόγο του, το βέβαιο είναι ότι ο κόσμος θα μας μισήσει.
γιατί δεν είμαστε εκ του κόσμου, αντιθέτως μας έβγαλε από τον κόσμο ο Θεός διά του Ιησού Χριστού και μας έφερε στη βασιλεία του Υιού Του. Για να βεβαιωθείς λοιπόν, για να είσαι βέβαιος ότι ο Χριστός σου μιλάει και σου δίνει το δικό του το λόγο και εσύ το λόγο του το φυλάς, για να είσαι βέβαιος, το απόλυτα αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι ο κόσμος θα σε μισεί. Δεν σε θέλει. Και ο κόσμος δεν είναι μόνο έξω, είναι το φρόνημα του κόσμου, καθώς λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης επίσης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο, όχι τους ανθρώπους δηλαδή. Δεν είναι αυτός ο κόσμος για τον οποίο ο Θεός είπε τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε δεν ελυπήθη τον Υιό του το μονογενή. Δεν είναι οι άνθρωποι δηλαδή, είναι το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου που οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, από το φρόνημα του Θεού. Γιατί το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου τι θέλει να είναι η Εκκλησία του? Περιστερά, απλή, αγία, αμόμητος, χωρίς στολίδια, χωρίς μπιγλιμπίδια, χωρίς αμαρτίες, χωρίς ανομίες, χωρίς παραβάσεις, χωρίς κουλαρίκια, χωρίς κολιέδες, χωρίς βαμμένα μαλλιά, χωρίς βαμμένα μούτρα, χωρίς ενδύματα πολυτελή, χωρίς εξεζητημένα ενδύματα, όχι για τις γυναίκες μόνο, για τις γυναίκες και ιδιαίτερα για τους άντρες. Αλλά τι θέλει ο Θεός και ποιο είναι το φρόνημα του Θεού? Να είναι η γυναίκα εν καταστολή κοσμία, δηλαδή η στολή της, η ενδυματία της να είναι κοσμία και να είναι στολισμένη με δω και σοφροσύνη, με ντροπή, να ντρέπεται για το πώς μιλάει άντρας και γυναίκα, για το πώς δίνεται άντρας και γυναίκα, για το πώς συμπεριφέρεται άντρας και γυναίκα, να ντρέπεται, να θέλει δηλαδή μόνο το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γι' αυτό ας μην στολίζουν οι γυναίκες με πλέγματα τριχών, με χρυσία, με ασήμια, με λίθους πολυτίμους, αλλά να στολίζουν τον εαυτό τους καθώς πρέπει σε γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια, με πράο, με πνεύμα πράο και ησύχιο που είναι πολύτιμο εις το Θεό. Όταν όμως ένας άνθρωπος έρθει όπως τον θέλει ο Θεός, οι άλλοι θα τον κοροϊδεύουν επειδή τον μισούνε, γιατί όσα δε φτάνει αλεπού λένε οι άνθρωποι τα κάνουν κλερμαστάρια. Γιατί δεν μπορούνε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί όμως δεν μπορούνε? Γιατί έχουν το φρόνημα του κόσμου. Και αυτός που έχει το φρόνημα του κόσμου ούτε να καταλάβει μπορεί, αλλά ούτε και να εκτελέσει μπορεί. Γιατί η σοφία την οποία μας δίνει ο Θεός δεν είναι του κόσμου τούτου, των αρχόντων του κόσμου τούτου. Είναι σοφία άνωθεν. Είναι σοφία μυστηριώδης, αποκεκριμένη, την οποία ο Θεός προώρησε για μας πρώτων αιώνων και εις δόξαν ημών είναι η σοφία αυτή. Για τη δόξα μας, γι' αυτό η γυναίκα πρέπει να είναι με ενδυμασία κοσμία ενδεδειμένη και στολισμένη με εδώ, με σεμνότητα, με ντροπή, αλλά και με σοφροσύνη, για να είναι ευάρεστη στο Θεό. Και έτσι λοιπόν, εάν βλέπεις ότι ο κόσμος σε μισεί, σε ονειδίζει από την εμφάνισή σου την εξωτερική, από τις επιθυμίες της καρδιάς σου του εσωτερικού ανθρώπου, αλλά και από την ταπεινοφροσύνη του πνεύματός σου, να χαίρεσαι, γιατί ο Χριστός σου μιλάει,
το Λόγο του Θεού και εσύ τον δέχτηκες και τον φύλαξες. Γιατί? Γιατί όπως λέει ο Χριστός, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου, έτσι και αυτοί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Γιατί εάν τις αγαπά τον κόσμο, τα στολίσματα του κόσμου, την νοοτροπία του κόσμου και έχει το πνεύμα του κόσμου, τότε η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν, δεν είναι πάνω του. Και υπάρχει δικαιολογία, το μέσα βλέπει ο Θεός, το έξω δεν τη βλέπει. Τι λες καλέ, πού το λέει αυτή η γραφή, ότι βλέπει το μέσα? Αντιθέτως μάλιστα, το έξω αντικατοπτρίζει το μέσα. Όπως εκ του περισσεύματος της καρδιάς, δηλαδή το στόμα, έτσι και εκ του περισσεύματος της καρδιάς ντύνεται το σώμα. Αυτά δεν ξεχωρίζουν, ο άνθρωπος είναι ένας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δεν μπορεί εγώ να είμαι άγιος στην ψυχή και καραγκιόζης στο σώμα, ούτε μπορεί να είμαι άγιος στο σώμα και η ψυχή μου να είναι στον κόσμο της. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν γίνει θα είναι προσωρινό, γιατί αυτό είναι υποκρισία. Αλλά πάντο εν το κόσμο, δηλαδή οι επιθυμίες της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και λέει ο Χριστός, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου, και αυτοί δεν είναι εκ του κόσμου. Γι' αυτό τώρα, επειδή φεύγω και αυτοί μένουνε στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου, η προσευχή του είναι, Πάτερ Άγιε, φύλαξε αυτούς στον κόσμο να είναι, αλλά φύλαξε τους εκ του πονηρού. Γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου, ο άρχοντας και ο κυβερνήτης και ο βασιλιάς του κόσμου τούτου, ο διοικητής του κόσμου τούτου είναι ο πονηρός, ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους στο θέλημά του. Και ποιο είναι το θέλημά του? Το φρόνημά του. Και ποιο είναι το φρόνημά του? Αντικατατροπτρίζεται στο φρόνημα του κόσμου. Αν θέλεις να δεις ποιο είναι το φρόνημα του διαβόλου, κοίταξε το φρόνημα του κόσμου. Αμαρτία, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, υποκρισία, ψευτιά. Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Αν ερχόταν σήμερα εδώ η Μαρία η Μαγδαληνή, η μητέρα του Κυρίου, και ήταν στην εποχή μας, πώς θα ήταν εντυμένη, λέτε? Με κατακίτρινα μαλλιά, με παντελόνια, με σκουλαρίκια, ή θα ήταν μια αγία γυναίκα, προσευχομένη, προφητεύουσα, στα πόδια του Χριστού, αφιερωμένη στο Χριστό? Και γιατί είναι αφιερωμένη στο Χριστό? Γιατί δεν θέλει να αρέσει στον κόσμο, θέλει να αρέσει στο Χριστό. Αν ήταν σήμερα εδώ ο Απόστολος Παύλος, πώς θα ήταν εντυμένος? Με αλογουρά, με μακριά μαλλιά, με μπότες, με σορτσάκια? Πώς θα ήταν εντυμένος? Όπως δίνεται ο απλός, ο απλούστερος αδελφός μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί δεν είναι εκ του κόσμου και δεν θέλει να μοιάζει στον κόσμο και δεν ακολουθεί τας διαταγάς και τις προτροπές του κόσμου. Δεν φαντάζομαι η μητέρα του Κυρίου να ήταν ιδιαιτέρως μοντέρνα, ούτε και ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερος μοντέρνος μέσα στην Εκκλησία μας. Άγιοι άνθρωποι του Θεού, όπως ήσαν πάντοτε και είναι πάντοτε. Ξεχωρισμένοι, αυτό θα πει Άγιος, ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Όσιος, τι θα πει όσιος? Αφιερωμένος στο Θεό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι παγώνη να σηκώνει τα φτερά της να φαίνονται πολύχρωμα, αλλά είναι η Εκκλησία του Χριστού περιστερά λευκή και περπατάνε και πετάνε ανά δύο, όπως και ο χριστιανός μαζί με τον Κύριό του. Γι' αυτό και ο Κύριός μας,
γνωρίζοντας ότι είμαστε σε έναν κόσμο που μας μισεί, γιατί του είμαστε άχρηστοι, δεν εξυπηρετούμε ποτέ τον κόσμο. Η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Δεν τίνεται όπως ο κόσμος, δεν αγοράζει αυτά που αγοράζει ο κόσμος, δεν βλέπει αυτά που βλέπει ο κόσμος, δεν πηγαίνει εκεί που πηγαίνει ο κόσμος, δεν κάνει παρέα με τον κόσμο. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού είναι ξεχωρισμένη, δηλαδή αγιασμένη για το Θεό και αφιερωμένη στο Θεό. Και αυτή την Εκκλησία θα έρθει να παραλάβει ο Κύριος μας, καθώς είναι γραμμένο Αγία, άμωμο, ένδοξο, αλλά με τη δόξα του Θεού, όχι του κόσμου, μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα ητή των τιούτων, την οποία θα έρθει να παραλάβει για να είναι πάντοτε μαζί του. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε Άγιοι. Αγωνιζόμαστε. Και τι σημαίνει αγιασμός? Αγωνιζόμαστε να εισέλθουμε δια της στενής πύλης. Γιατί μπροστά μας θα υπάρχει πάντοτε η στενή πύλη που οδηγεί στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά θα υπάρχει μπροστά μας και η φαρτιά πύλη που οδηγεί στην ευρύχωρη οδό και το τέλος της είναι απώλεια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι απόλυτος. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Δεν λέει εισέρχεστε, λέει αγωνίζεστε. Είναι αγώνας να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Είναι ταπείνωση, είναι υπακοή. Και ο Θεός θέλει την υπακοή γιατί είναι καλύτερα παρά χίλιες θυσίες, προσευχές, ολονυχτίες και εξαγρύπνιες. Η υπακοή, η αλήθεια είναι αυτή που μας διακρίνει, που διακρίνει τον άνθρωπο του Θεού από τον άνθρωπο του κόσμου. Γι' αυτό και με μεγάλη αγάπη θα τολμούσα να προσθέσω και με μεγάλη αγωνία, λέγει ο Χριστός, «Πατέρα, εγώ φεύγω και αυτοί είναι στον κόσμο, φύλαξέ τους», όχι από τον κόσμο, από τον πονηρό. Φύλαξέ τους από τον πονηρό. Δεν σου λέω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, να τους βγάλεις, να τους πας σε μοναστήρια, να τους κάνεις καλόγερους και καλόγριες. Όχι, στον κόσμο. Φύλαξέ τους από τον πονηρό. Γιατί? Γιατί στον κόσμο θέλω να είναι φως, καθώς εγώ είμαι φως. Θέλω να είμαι αλάτι. Θέλω να είναι αλάτι της γης. Για να δοξάζεται το όνομά μου το Άγιο σε αυτούς. Για να δοξάζεται το όνομά σου το Άγιο, Πατέρα, με αυτούς. Εκ του κόσμου λοιπόν είναι βέβαιον ότι δεν προήλθαν. Αν και εκ του κόσμου ήλθαμε, όμως μας έβγαλε από τον κόσμο. Με την αναγέννηση, εάν μας αναγέννησε και μένουμε στην αναγέννησή μας, τι θα πει αναγέννηση? Σημαίνει το γεγεννημένο έχει σαρκώσει την σάρκα και είναι μέσα στον κόσμο. Κάποια στιγμή έρχεται ο Θεός και μας αναγεννάει με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του το Άγιο. Το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα και δεν έχει σχέση με τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν αφού το αναγεννήθησαν δεν προέρχονται εκ του κόσμου. Δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αλλά αυτοί είναι από σένα, καθώς εγώ είμαι από σένα, αυτή είναι δική σου, αλλά είναι και δική μου, και όπως εμένα απέστειλες στον κόσμο, αν και δεν ήμουν εκ του κόσμου, έτσι και εγώ αποστέλω αυτούς στον κόσμο, σαν φως στον κόσμο αυτό, σαν αλάτι στη γη, αν και αυτή όπως και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αυτό λοιπόν το οποίο με τα μεγάλης επιμονής προσπαθεί ο Χριστός στην προσευχή του να κατανοήσουμε είναι ότι δεν είμαστε εκ του κόσμου. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον κόσμο. Δεν πρέπει να μας αγγίζει ο κόσμος. Άλλο είναι η Βασιλεία του Θεού
και άλλο είναι ο κόσμος και η βασιλεία του κόσμου. Τελείως δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η βασιλεία του Θεού είναι στο φως του Θεού, η βασιλεία του κόσμου είναι μες στο σκοτάδι. Ο Κύριος της βασιλείας του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της βασιλείας του κόσμου είναι ο διάβολος και ο σατανάς. Δεν μπορείς να τα ταιριάξεις. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή τον έναν τον Χριστό θα τον μισήσεις εν τέλει, γιατί εκεί θα καταλήξει. Και τον άλλον θα αγαπήσεις εν τέλει, το διάβολο και τον κόσμο του, γιατί εκεί θα καταλήξεις. Ή στον έναν θα προσκοληθείς τον Χριστό και τον άλλον τον κόσμο θα τον περιφρονήσεις. Ο κόσμος μας μισεί, εμείς δεν μισούμε τον κόσμο. Ο κόσμος μας μισεί, εμείς περιφρονούμε τον κόσμο. Ο χριστιανός δεν έχει μίσος για κανέναν, γιατί ελπίζει μέσα από τον κόσμο, όπως αυτόν έβγαλε και έφερε στο θαυμαστό φως του Υιού του του μονογενούς ο Πατέρας, να φέρει και θα φέρει κι άλλους. Γι' αυτό δεν μισούμε τον κόσμο. Τον περιφρονούμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Δεν ελκυόμεθα, δεν τα αγαπάμε, δεν μας αρέσουνε. Τα περιφρονούμε, δεν τα θέλουμε. Και γιατί δεν τα θέλουμε, γιατί δεν είμαστε εκ του κόσμου. Δεν έχουμε καμιά σχέση. Δεκαεφτά εδάφιο. Τώρα μπαίνει στο επόμενο αίτημά του. Ωραία αιτήματα, αδελφοί, είναι αυτά. Και όλα τα αιτήματα ξεκίνησαν από το Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν, τη αγάπη, εν το ονόματί σου, δηλαδή εν τη αγάπη, την πατρική σου. Τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ σοβαρό αίτημα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πάτερ Άγιε, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Βλέπετε, αδελφοί, αγαπητοί, ότι αγιασμός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στην αλήθεια, καθώς η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός χωρίς την αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός χωρίς το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός χωρίς την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνο ο Λόγος του Θεού θα οδηγήσει τον άνθρωπο στον αγιασμό. Ο αγιασμός θα διατηρηθεί και θα αυξηθεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ο αγιασμός θα τελειοποιηθεί με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό το επόμενο αίτημα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι η αρχή του αγιασμού μας. Και η αρχή του αγιασμού μας έρχεται με το Λόγο Του, επεκτείνεται με το δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τελειοποιείται με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αγίασον τους. Δεν μπορούν μόνοι τους αγιαστούν. Αγίασον τους μέσα στη δική σου την αλήθεια. Αποκάλυψέ τους την αλήθεια. Φανέρωσέ τους την αλήθεια και βοήθα τους να περπατούν στην αλήθεια, καθώς λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στην τρίτη επιστολή του, μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Ο Χριστός σου δίνει τη χαρά του για να είναι και η χαρά σου πλήρης. Αλλά θέλει να τον κάνεις, όχι να τον λυπείς, να μην λυπείς το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστηκες για την ημέρα της απολυτρώσεως, αλλά αντιθέτως να του δίνεις χαρά. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τον Χριστό από το να βλέπει τα τέκνα του να περπατάνε στην αλήθεια, και αυτό εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μας από το να βλέπουμε τα παιδιά μας
να είναι στην αλήθεια και να περπατάνε στην αλήθεια, και αυτό είναι αποτέλεσμα της μεσητικής προσευχής του Χριστού, αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού φέρνει σε αγιασμό τον άνθρωπο, ο ακριβής Λόγος του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μένει στο Λόγο του Θεού στην πραγματικότητα είναι βλαβούμενος στο όνομα του Κυρίου. Και όσο μεγαλύτερη προσοχή δίνει στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, τόσο πιο πολύ εισακούεται η προσευχή του και τόσο πιο πολύ έντονα πλησιάζει το Θεό, ώστε ο Θεός να πλησιάζει Αυτόν. Ο αγιασμός, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να έρθει στη ζωή του ανθρώπου η μύδια της επακοής του Λόγου του Θεού, της αλήθειας του Λόγου του Θεού, να περπατάμε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και οι αλήθειες του Ευαγγελίου συστήνουν, φανερώνουν τις εμπειρίες που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού από το Πνεύμα το Άγιο, καθώς οι εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος του Θεού από το Πνεύμα το Άγιο επιβεβαιώνουν το Λόγο. Ο Λόγος δείχνει τις εμπειρίες και οι εμπειρίες επιβεβαιώνουν το Λόγο. Είναι πολύ άσχημη λογική η οποία έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, στους αναγεννημένους χριστιανούς. Δεν χρειαζόμαστε την προσωπική σχέση και εμπειρία με το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, γιατί έχουμε το Λόγο Του. Και γίνονται τυπικοί χριστιανοί και χάνονται, γιατί δεν μπορεί ο αγιασμός, έστω και αν υπάρχει με το Λόγο, να διατηρηθεί. Ο αγιασμός που προέρχεται και ξεκινάει πραγματικά από την αλήθεια του Ευαγγελίου, διατηρείται, ενδυναμούται, επεκτείνεται και αυξάνεται όταν λαμβάνουν δύναμη, όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται απάνω τους. Ο Λόγος λοιπόν δείχνει τις αληθινές εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου, και οι αληθινές εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου αποδεικνύουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αγίασον τους λοιπόν, Πάτερ μου, εν τη αληθεία σου, γιατί ο Λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει άλλη αλήθεια? Δεν υπάρχει, αδερφοί, άλλη αλήθεια. Μήπως υπάρχει και άλλη αλήθεια? Άλλο αυτό που έχει έρθει τώρα. Η σχετικότητα της αλήθειας. Αφού το πιστεύεις, για σένα αυτή είναι η αλήθεια. Και οι αλήθειες είναι πολλές, ό,τι πιστεύει ο καθένας. Αυτά όμως είναι πανουργίες του διαβόλου, εφευρέσεις σατανικές, για να πλανηθεί ο άνθρωπος και να απομακρυνθεί από τη μόνη, την απόλυτη, την υπερτάτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια. Αγίασέ τους εν τη αληθεία σου, γιατί ο Λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Με απέστειλας στον κόσμο και εγώ αγιάζω, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Αγιάζω τον εαυτό μου εν τη αληθεία σου, δηλαδή μένω απόλυτα υποτεταγμένο στο Λόγο σου. Απόλυτα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο τέλειος, γιατί περπάτησε ακριβώς και κατά πάντα στο Λόγο του Πατέρα του. Έτσι που είπε, τα λόγια τα δικά μου που λέω δεν είναι δικά μου, είναι του Πατέρα μου. Τα έργα που κάνω δεν είναι δικά μου, είναι του Πατέρα μου. Ό,τι έχω εγώ είναι του Πατέρα μου. Αλλά και ό,τι έχει ο Πατέρας μου είναι δικά μου. Έτσι εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα. Όχι θεωρητικά, πραγματικά. Γιατί τα λόγια μου είναι δικά του, τα έργα μου είναι δικά του και όλα όσα έχει ο Πατέρας μου είναι δικά μου. Η ενότηση λοιπόν είναι πραγματική, πρακτική. Δεν είναι στα λόγια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, και εγώ αγιάζω τον εαυτό μου
Όπως εσύ, Πατέρα, είσαι Άγιος και με αγίασες με το λόγο σου, αγιάζω τον εαυτό μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι με τα λόγια μου, το Ευαγγέλιο μου. Και αν αυτοί είναι αγιασμένοι με τα λόγια μου, τότε εμείς οι δυο, εγώ και αυτοί, είμαστε ένα. Αν δηλαδή ο άνθρωπος, και πρέπει ο κάθε ένας από μας σήμερα να πει τα λόγια που σας λέγω σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του, στην εκκλησία, στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο δρόμο, τα λόγια τα οποία λέγω δεν είναι δικά μου, είναι του Χριστού, τότε θα μπορεί να πει και τα έργα τα οποία κάνω δεν είναι δικά μου, ο Χριστός τα εργάζεται. Πες το αν μπορείς. Μπορούμε όμως να πούμε κάτι άλλο. Θέλω, Χριστέ μου, πάντοτε τα λόγια τα οποία λέγω να είναι λόγια δικά σου. Να λαλώ πάντοτε ως λαλών λόγια Θεού. Και το θέλω πολύ αυτό, γιατί ξέρω ότι τότε τα έργα τα οποία θα κάνω θα είναι δικά σου. Δηλαδή θα είμαι αγιασμένος, ξεχωρισμένος. Θα είμαι ένα με σένα, και επειδή εσύ είσαι ένα με τον Πατέρα, θα είμαι ένα και με τον Πατέρα. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, να πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση. Όχι του μπορώ, ούτε του ή γίνεται. Θέλω, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Θέλω να λαλώ πάντα ως λαλών λόγια Θεού. Θέλω τα λόγια μου, ό,τι λέω, να είναι ακριβώς αυτά τα οποία θα έλεγες στη συγκεκριμένη περίσταση, αν ήσουν στη θέση μου εσύ. Να μην μιλάω εγώ, αλλά να μιλάς εσύ. Να μην προετοιμάζω εγώ τι θα πω, αλλά το Πνεύμα το Άγιο να με διδάσκει εκείνη την ώρα τι πρέπει να πω. Τα λόγια μου να είναι αλατισμένα με το άλας του Πνεύματος του Αγίου, να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Όπως κάθε θυσία είναι λατισμένη, έτσι και η θυσία η δική μας να είναι λατισμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Να είναι θυσία ζώς, αγία, ευάρεστος στο Θεό. Και αυτό να είναι η λογική μας λατρεία. Και τώρα να το ολοκληρώσω λίγο αυτό, αδερφοί. Ο Χριστός είπε, εγώ υπέρ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Εγώ κάθε μέρα υπέρ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι. Και όπως εμένα απέστειλε ο Πατήρ, στέλνω και εγώ αυτούς. Να μπορέσουμε κι εμείς να πούμε, θέλουμε, Κύριε, να αγιάζουμε κάθε μέρα τον εαυτόν μας υπέρ των δικών μας, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι όπως είμαι εγώ που εσύ με έκανες. Άρα δεν είναι η ευθύνη μας τόσο απλή και εύκολη να αγιάζουμε τον εαυτό μας για μας, αλλά η ευθύνη μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Να αγιάζουμε τον εαυτό μας υπέρ αυτών που μας έδωκας, υπέρ της οικογένειάς μας, της συγγενειάς μας, των συναδέλφων μας, του περιβάλλοντός μας, μέσα στο οποίο ο Χριστός μας απέστειλε, όπως σε μας απέστειλε το Χριστό ο Πατέρας. Η ευθύνη μας λοιπόν, η ευθύνη της μάνας με μικρά ή μεγάλα παιδιά, η ευθύνη του πατέρα με μικρά ή μεγάλα παιδιά, η ευθύνη του αδελφού με μικρούς ή μεγάλους γονείς, με μικρά ή μεγάλα αδέλφια, με συναδέλφους πιστούς ή άπιστους, με αδελφούς μέσα στην εκκλησία, η ευθύνη μας, και για να το κάνω πιο προσωπικό, η ευθύνη μου, όπως και σου, είναι να αγιάσω τον εαυτό μου υπέρ των άλλων, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι με την αλήθεια. Δηλαδή, να έχω καρπό καλό
και η καρποφορία μου να επεκτείνεται εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Βόηθα μας, Χριστέ μου, βόηθα μας.